Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Δύο φίλες από το κανάλι, η μια με ένα μήνυμα σε ένα messenger και άλλη με ένα email, μου ζητάνε να μιλήσω για το θέμα που ίσως είναι η καυτή πατάτα της εποχής. Υποχρέωση να εμβολιαστούμε. Η πρώτη φίλη γράφει: Θέκλα μου, αν το κρίνεις σκόπιμο, θα ήθελες να αφιερώσεις ένα vlog στην υποχρέωση που έχουμε να εμβολιαστούμε? Με τον ξεχωριστό τρόπο που παρουσιάζεις τα πράγματα και έναν άνθρωπο να πείσεις, κέρδος θα είναι. Αυτό που ζούμε είναι ένα χρονικό προαναγγελθήσας καταστροφής. Σε ευχαριστώ. Το πήρα αυτό το μήνυμα, το διάβασα, το ξαναδιάβασα και θυμήθηκα ένα mail που είχα πάρει πριν 2-3 μέρες, το οποίο σας το διαβάζω τώρα και θα τα σχολιάσω και τα δύο μαζί. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Σας παρακολουθώ χρόνια τώρα και ειλικρινά με έχετε σώσει πολλές φορές. Είμαι κοπέλα 32 ετών και ζω στην επαρχία. Ο λόγος για τον οποίο σας γράφω αφορά το εμβόλιο του COVID-19. Να σημειώσω πως δεν ανήκω ούτε στους αντιεμβολιαστές, ούτε στους ένθερμους υποστηριχτές του εμβολίου. Προσωπικά αποφάσισα να μην το κάνω, χωρίς όμως να θέλω να επιβάλλω την άποψή μου σε κανέναν. Λατρεύω την ελευθερία. Τόσο τη δική μου όσο και των άλλων. Εδώ θα έλεγα ότι εγώ λατρεύω επίσης και τη ζωή. Θεωρώ ότι η ελευθερία είναι αγαθό και πρέπει να τη σεβόμαστε. Όμως νιώθω ότι θέλουν να μου τη στερήσουν. Γιατί? Σε εξανάγκασε κανείς να κάνεις το εμβόλιο με το ζόρι? Γιατί? Για να γίνω σαφέστερη, τώρα με τον COVID και το εμβόλιο αισθάνομαι ότι έχουμε εντός εισαγωγικών ψυχολογικό εμφύλιο πόλεμο, όπως εγώ το έχω βαφτίσει. Όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στο δρόμο, αντί να με χαιρετάνε με το «γεια», ρωτάνε αμέσως «το εμβόλιο το έκανες?». Μέχρι τώρα είχα αντοχή και έκανα διάλογο μαζί τους, όμως είναι σαν να πετάω αυγά στον τοίχο. Γενικώς πολλά αυγά σε πολλούς τοίχους πετιώνται. Γιατί προφανώς και αυτοί είναι σαν να πετάνε αυγά στον τοίχο όταν συνομιλούν μαζί σου, γιατί λες ότι δεν είσαι αντιεμβολιάστρη, όμως έχεις μια πολύ ισχυρή πεποίθηση. Γενικά όμως είμαι άνθρωπος που δεν θα κρυφτώ και όταν ερωτηθώ θα απαντήσω με τη δική μου ειλικρίνεια και αν παραστεί ανάγκη θέτω όρια. Όμως αυτή η κατάσταση αρχίζει να με κουράζει. Συμπεριφέρονται σαν να έχουμε λύσει όλα τα άλλα προβλήματά μας σαν λαός και έμεινε αυτό. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αν πεθάνουμε από κορονοϊό είναι το πιο βασικό πρόβλημα αυτό νομίζω. Ότι το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε είναι η βιωσιμότητά μας και έπειτα τα υπόλοιπα. Σαν να μην έχουν τίποτε άλλο στο μυαλό τους, σαν να μην έχουν άλλα θέματα προς συζήτηση και επίλυση. Ως πότε πια θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αγόγγιστα αυτές τις συμπεριφορές? Θα χαρώ πολύ να λάβω απάντησή σας. Αν κρίνετε ότι θέλετε να το κάνετε vlog, από μένα έχετε το ελεύθερο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και εσύ φίλοι έχεις και τα δικά μου φιλιά και τη δικιά μου αγάπη, όπως και η πρώτη φίλη που έστειλε το μήνυμα. Και νομίζω ότι κάπου εδώ καλούμε να θέσω την προσωπική μου άποψη, η οποία είναι, έχει δημιουργηθεί η προσωπική μου άποψη παρακολουθώντας τις απόψεις της επιστημονικής κοινότητας, πολλών επιστημόνων, καθώς επίσης και των δεδομένων της στατιστικής που όλοι έχουμε στη διάθεσή μας, εάν ανατρέψουμε στις επίσημες και έγκυρες πηγές πληροφόρησης. Δυστυχώς, όντως, έχει καταλήξει ένα θέμα δημόσιας υγείας, ένα θέμα που άπτεται της επιβίωσης μας ως ανθρώπων και ξεχωριστών μονάδων, αλλά και ως κοινωνίας και ως έθνους, θα έλεγα, έχει αναχθεί σε ένα θέμα εμφυλίου πολέμου, εντός εισαγωγικών εμφυλίου πολέμου. Δυστυχώς, έχει γίνει θέμα προς συζήτηση και θέμα προς διαμάχη. Ρε παιδιά, εγώ μεγαλώνοντας θυμάμαι ότι από τον καιρό που θυμάμαι δηλαδή, γιατί αυτό συνέβαινε και προτού να έχω μνήμη όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, ότι οι γονείς μας έπαιρναν στον παιδίατρό μας, στην παιδιατρική κλινική του δημόσιου νοσοκομείου μας εξυπηρετούσε και κάναμε όλα τα εμβόλια. Και αυτό μας έχει δώσει τη δυνατότητα να επιβιώσουμε και να μεγαλώσουμε. Γιατί οι ασθένειες για τις οποίες μας γίνονται τα εμβόλια
έριζαν κατά χιλιάδες, αν όχι κατά εκατομμύρια, τα παιδιά και τους ενήλικες παλαιότερα στη γη. Έχω μεγαλώσει με αυτή τη γνώση ότι η επιστήμη της ιατρικής και της φαρμακολογίας έχει κάνει τεράστια άλματα και έχει βρει εμβόλια, τα οποία θανατηφόρες νόσους, οι οποίες λειτουργούσαν πανδημικά στον πλανήτη, τις έχει περιορίσει, αν όχι εξολεθρεύσει, όπως την ευλογιά κλπ. Όλα τα εμβόλια που κάναμε όταν ήμασταν παιδιά, που όλοι κάναμε τα εμβόλια. Δεν υπήρχε θέμα συζήτηση όταν ήμασταν μικροί, «Α, εγώ θα εμβολιάσω το παιδί μου, α, εγώ δεν θα εμβολιάσω το παιδί μου», όπως και τα ζώα μας. Τα γατιά μας, τα σκυλιά μας, τα παίρνουμε και τους κάνουν τα εμβόλια προκειμένου να διακριβώσουμε, να εξασφαλίσουμε την επιβίωσή τους και να μην πεθάνουν από γνωστές ασθένειες για τις οποίες ευτυχώς υπάρχει εμβόλιο. Θυμάμαι όταν ήμουνα στο Λύκειο ότι είχε γίνει μεγάλη αναστάτωση σε όλο τον πλανήτη με την εμφάνιση της ασθένειας AIDS και του ιού HIV, για τον οποίο δυστυχώς ακόμη δεν έχει βρεθεί εμβόλιο. Και το πρόβλημα που υπήρχε τότε και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα είναι ότι είναι μια ασθένεια η οποία είχε πολύ ψηλά ποσοστά θνησιμότητας τότε, μόλις την ανακαλύψαμε. Ευτυχώς τώρα δεν έχει τόσο ψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Για τον HIV έχουμε πάρα πολλά βίντεο εδώ στο κανάλι, όποιος ενδιαφέρεται να μπει να τα δει. Και το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε πρόληψη. Και το εμβόλιο είναι η πρόληψη για την επικράτηση μιας ασθένειας. Θυμάμαι τους πρώτους μήνες της πανδημίας και της καραντίνας, που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, πόσο φώναζαν πολλοί άνθρωποι για το ότι τους στερείται η ελευθερία, ότι δεν μπορούν να πάνε όπου θέλουν, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν όπου θέλουν και τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, και που πολλοί λέγαμε μακάρι να βγει το εμβόλιο, να κάνουμε το εμβόλιο, να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε και να μην είμαστε κλειδωμένοι μέσα στα σπίτια μας. Έχουν βρεθεί τα εμβόλια, έχει εμβολιαστεί μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και τώρα είμαστε σε μια φάση που η πανδημία ακόμη δεν έχει τελειώσει, που δυστυχώς έχουμε πολλές διαγνώσεις ανθρώπων καθημερινά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και δυστυχώς έχει αναχθεί το ζήτημα του εμβολιασμού σε ένα θέμα πολιτικό, θρησκευτικό, ιδεολογικό, ενώ δεν θα έπρεπε. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα ιατρικό θέμα, για το οποίο οι πλέον κατάλληλοι να έχουν άποψη είναι οι επιστήμονες της ιατρικής και της φαρμακολογίας κλπ. Πραγματικά με θλίβει και με ταλαιπωρεί αφάνταστα, ψυχικά και συναισθηματικά με ταλαιπωρεί, αλλά και πρακτικά με ταλαιπωρεί και εμένα και όλους μας, το γεγονός ότι αχρίαστα μπήκαμε σε έναν ψυχολογικό εμφύλιο πόλεμο, όπως τον περιγράφει η κοπέλα στο email της, που τσακωνόμαστε μεταξύ μας και νομίζουμε ότι κάνουμε καμιά σπουδαία επανάσταση ή καμιά σπουδαία αντίσταση με το να ασχολούμαστε για το αν θα εμβολιαστούμε ή όχι, ή αν θα εμβολιαστούμε εμείς ή άλλοι γύρω μας. Η γνώμη μου είναι ότι ο καθένας οφείλει να ακούσει τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού του, του προσωπικού του γιατρού, του οικογενειακού του γιατρού, και να πράξει αυτό το οποίο είναι το καλύτερο και για τη δικιά του υγεία, αλλά και για την υγεία των γύρω του. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία να μιλήσω υπέρ του εμβολίου. Έχουμε καλέσει εδώ στο κανάλι μας τον Δόκτωρα Γιάννη Μαμελετζή, ο οποίος είναι επιδημιολόγος που εργάζεται για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κάναμε 2 ή 3 βίντεο με τον Γιάννη, αν θυμάμαι καλά. Αν κάνετε search στο YouTube, Θέκλα Γιάννης Μαμελετζής, θα σας βγάλει αυτά τα βίντεο, στο οποίο ο Γιάννης μας εξήγησε με πολλές λεπτομέρειες πώς λειτουργούν τα εμβόλια, για την επικινδυνότητα ή όχι των εμβολίων, και έχει απαντήσει και στις δικές σας ερωτήσεις. Δεν θέλω να σε πείσω να κάνεις το εμβόλιο. Δεν θέλω να σε κάνω να νιώσεις άσχημα που δεν έχεις κάνει το εμβόλιο. Θέλω μόνο να σου πω, εσένα που παρακολουθείς αυτό το βίντεο, ότι είναι κρίμα να τσακωνόμαστε και να δημιουργείται μία πολεμική διάσταση ανάμεταξύ μας αυτή τη στιγμή
για το αν κάποιος είναι υπέρ του εμβολίου ή είναι εναντίον του εμβολίου. Κατά τη γνώμη μου, θέματα υγείας και δημόσιας υγείας δεν θα έπρεπε να είναι θέματα αντιπαράθεσης, παρά θέματα στα οποία να συνεργαστούμε όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ο καθένας, προκειμένου αυτή η πανδημία να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ψυχικά και σωματικά. Μας έχει στερήσει αγαπημένους μας ανθρώπους από τη ζωή. Στη δικιά μου την οικογένεια, τουλάχιστον 3 πρόσωπα στην ηλικία του γονιού μου έχουν χάσει τη ζωή τους από κορονοϊό και μάλιστα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες απομόνωσης σε νοσοκομεία πέθαναν μόνοι τους άνθρωποι. Πριν είναι τα εμβόλια διαθέσιμα προς χρήση. Στη δικιά μου οικογένεια έχουμε κάνει όλη τα εμβόλια, χωρίς συζήτηση, ενώ ότι δεν περιμέναμε πώς και πώς να βγει το εμβόλιο. Εγώ προσωπικά ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη για 6 μήνες και μόλις άνοιξε η πλατφόρμα στο ΓΕΣΥ στην Κύπρο για τον εμβολιασμό στην ηλικία μου του 45 και άνω, μετέβηκα στην Κύπρο κυρίως για να κάνω το εμβόλιο. Γιατί ήθελα να προστατεύσω και τον εαυτό μου και να συμβάλλω στην προστασία των ανθρώπων γύρω μας. Μας έχει εξηγήσει ο Δόκτωρ Γιάννης Βαμελέτζης στα αντίστοιχα βίντεο που έχω αναφέρει προηγουμένως για τη χρησιμότητα των εμβολίων στην πρόληψη της νόσησης με COVID-19 και στο να έχουμε ηπιότερα συμπτώματα εάν τελικά κολλήσουμε. Γι' αυτό το λόγο έχω κάνει το εμβόλιο. Εάν για το AstraZeneca που έχω κάνει βγει και τρίτη δόση, θα πάω να την κάνω, γιατί θέλω να προστατεύσω τον εαυτό μου και να συμβάλλω στην προστασία της κοινωνίας γενικότερα. Δεν είναι καλή ιδέα να τσακωνόμαστε μεταξύ μας για το αν έχουμε κάνει το εμβόλιο ή όχι. Δεν είναι καλή ιδέα να σας πω εγώ αν πρέπει να κάνετε το εμβόλιο ή όχι, ή να σας πω αν δεν πρέπει να κάνετε το εμβόλιο ή όχι. Με τον ίδιο τρόπο δεν είναι καλή ιδέα όταν σας χαιρετάνε στον δρόμο να σας ρωτάνε αν κάνατε το εμβόλιο ή αν δεν κάνατε το εμβόλιο και να σας κάνουν κήρυγμα για το ότι δεν θα έπρεπε να το κάνετε ή ότι θα έπρεπε να το κάνετε. Θεωρώ ότι τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα, τα πλέον αρμόδια πρόσωπα για να μας πληροφορήσουν για τη χρησιμότητα του εμβολίου είναι οι γιατροί, οι επιστήμονες, οι φαρμακοποιοί και γενικά οι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει την επιστήμη της ιατρικής και της καταπολέμησης των ασθενειών. Όπως δεν μπορεί να αποφασίσει κάποιος που δεν είναι ψυχολόγος για τη διάγνωση μιας ψυχικής διαταραχής και για τη θεραπεία μιας ψυχικής διαταραχής, έτσι με τον ίδιο τρόπο και ένας που δεν είναι ιατρός δεν μπορεί να αποφασίσει για τη θεραπεία και την προληπτική αντιμετώπιση μιας σωματικής ασθένειας. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι σπουδάζουν και εξειδικεύονται. Στέλνουμε μέλη της κοινότητάς μας να σπουδάσουν γιατροί, να σπουδάσουν νοσηλευτές, να σπουδάσουν φαρμακοποιοί, να σπουδάσουν οτιδήποτε έχει σχέση με την επιστημονική διαχείριση αυτών των θεμάτων, άρα δεν θα αποφασίσω εγώ για αυτά τα θέματα. Εμπιστεύομαι τους ειδικούς, όπως εμπιστεύομαι τον παιδίατρο, εμπιστευόμουν τον παιδίατρο για να παίρνω τα παιδιά μου, όπως εμπιστεύομαι τον προσωπικό μου ιατρό για την οποιαδήποτε θεραπεία, όπως εμπιστεύομαι τον διαβητολόγο μου για το διαβήτη μου, τον γυναικολόγο μου για τα γυναικολογικά μου θέματα και ούτω καθεξής. Πραγματικά είναι κρίμα και είναι και ταλαιπωρία άδικη να γίνεται αυτός ο ψυχολογικός εμφύλιος πόλεμος. Σκεφτείτε λίγο ότι υπάρχουν πραγματικά σοβαρά θέματα για τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθούμε και αντί να ασχολούμαστε με αυτά, ασχολούμαστε εναντίον του εμβολίου. Και σκεφτείτε λίγο και την κοινωνική τεχνική του αποπροσανατολισμού από σοβαρά θέματα σε λιγότερο σοβαρά θέματα. Ας βάλω αυτό το λαό να τσακώνονται μεταξύ τους για το αν θα κάνουν το εμβόλιο ή όχι και, να μην ασχολούνται για παράδειγμα για την αύξηση των καυσίμων, για την αύξηση των τροφίμων για παράδειγμα, για διάφορα άλλα σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και εθνικά θέματα. Ας ξυπνήσουμε λίγο, φιλιά.